Καλωσορίσατε. Καλησπέρα. Λοιπόν, τώρα ο κόσμος τα τελευταία 24 ώρα ακούει διάφορα και δεν ξέρει τι να πρωτοπιστέψει δηλαδή και τι είναι προς το συμφέρον της τράπεζας. Τι λέτε εσείς ως με την επιστημοσύνη που σας χαρακτηρίζει? Κοιτάξτε, είμαστε σε ένα σημείο που η τράπεζα χρειάζεται να αντλήσει κεφάλαια. Και υπάρχουν διάφορες απόψεις μέσα στην τράπεζα για το πώς πρέπει να γίνει αυτό. Θέλω να κάνουμε την κουβέντα μας και να τη βάλουμε σε ένα πλαίσιο για να καταλαβαίνει και ο κόσμος γιατί γίνεται αυτή όλη η ιστορία. Άρα, υπάρχει μια σχολή σκέψη που λέει πάμε άμεσα να φέρουμε κεφάλαια μέσα. Έτσι. Ναι, ναι. Αυτό έχει τον αντίλογό του. Κοιτάξτε, νομίζω το ένα ζήτημα είναι ότι νομίζω τώρα όλοι συμφωνούν ότι χρειάζονται τα κεφάλαια. Για αρκετούς μήνες υπήρχε μια διαφωνία και σε αυτό το σημείο. Αυτό το λύσαμε. Τώρα όλοι συμφωνούν ότι χρειάζονται κεφάλαια. Και το θέμα είναι υπάρχουν όμως το θέμα είναι το πόσα κεφάλαια και το θέμα είναι πώς θα μπουν τα καινούργια κεφάλαια μέσα. Και αυτά είναι σημαντικά διότι επηρεάζουν τα μερίδια των υφιστάμενων μετόχων, επηρεάζουν το πώς θα λειτουργήσει η τράπεζα στο μέλλον. Άρα δεν είναι λεπτομέρειες. Ναι. Αυτό που έχει γίνει, ο τρόπος που εγώ αντιλαμβάνομαι το τι έχει γίνει είναι ότι επειδή για αρκετό διάστημα υπήρξε αυτή κάποια καθυστέρηση, αμφιτελάντευση, συζήτηση μέσα στην τράπεζα για το κατά πόσο θα πρέπει να γίνει αύξηση κεφαλαίων και καθυστέρησαν κάπως τα πράγματα, ένιωσε την ανάγκη η Κεντρική Τράπεζα να παρέμβει και να τους ζητήσει ουσιαστικά να επισκέψει την κατάσταση. Είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα, ας με επιτραπεί η έκφραση. Δηλαδή, λέει ή μια ομάδα συμφερόντων, ας την ονομάσουμε έτσι, λέει πάμε να φέρουμε κεφάλαια άμεσα, το συντομότερο το δυνατόν καλύτερα, προκειμένου όταν και εφόσον γίνουν τα stress test, να μην μας περιμένουν εκπλήξεις. Αυτό, αν γίνει, θα έχει μια απώλεια που σημαίνει ότι κάποιοι μέτοχοι θα χάσουν από την αξία των μετοχών τους, αλλά πάντως είναι καλύτερο από το να καταρρεύσει η τράπεζα. Αυτή είναι μια σχολή σκέψη, έτσι. Περίπου, νομίζω. Χοντρά. Ναι. Αυτό έχει αντίλογο. Ο αντίλογος αυτή η σχολή σκέψη είναι αυτή που. Και αυτή είναι που στηρίζεται από την Κεντρική Τράπεζα, έτσι. Νομίζω είναι περίπου. Ναι. Ο αντίλογος είναι αυτός ο οποίος νομίζει. Πάλι χοντρικά είναι η χοντρική είναι η ανάλυση που κάνουμε έτσι. Αλλά περίπου οι υφιστάμενοι μέτοχοι νομίζω έχουν μια κάπως διαφορετική προσέγγιση, όπως έχω αντιληφθεί. Διότι αν έρθουν όλα τα κεφάλαια έρθουν από έξω, σημαίνει ότι το δικό του μερίδιο στην τράπεζα θα αραιωθεί, θα μειωθούν τα μερίδια του. Το οποίο μπορεί να μην είναι κακό κατά ανάγκη, με την έννοια ότι αν αυτή η εξέλιξη είναι θετική και αυξηθεί η αξία των μετοχών, ίσως το τέλος να βγουν και κερδισμένοι. Ναι. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Οι ίδιοι θεωρούν ότι αυτό είναι αρνητικό για τους ίδιους. Και προτιμούν να γίνει μια διαδικασία ώστε να έχουν και αυτή την ευκαιρία να συμμετέχουν στο βαθμό που μπορούν. Πιο χρονοβόρο. Αυτό όμως φαίνεται ότι θα καθυστερήσει. Άρα, αφού τα συνοψίσαμε, καλησπέριζω κιόλας στον κύριο Μάριο Ζαχαριάδη, επίσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Καλησπέρα. Τι λέτε, προς τα πού θα πρέπει να γύρει η ζυγαριά? Αυτή τη στιγμή νομίζω θα ήταν το καλύτερο να βρούμε άμεσα επενδυτές, να ενισχύσουμε την Τράπεζα Κύπρου, έτσι ώστε να μην έχει κανένα πρόβλημα στα τεστ αντοχής. Τώρα πρέπει να διασαφηνίσουμε ότι αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα, δεν καταραίει η τράπεζα την ίδια μέρα. Είναι καλά να το γνωρίζει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Ναι. Μέχρι τον Οκτώβριο θα ξέρουμε τελικά αποτελέσματα. Αν υπάρχει πρόβλημα εκείνη τη στιγμή, μέχρι τον Απρίλιο, Μάιο του 2015 θα πρέπει να βρει κεφάλαια. Όμως είναι καλύτερα να τα βρει τώρα, πριν υπάρξει κάποιο πρόβλημα όσο αφορά την απόδοση της στα τεστ αντοχής, αν υπάρξει τέτοιο πρόβλημα. Yeah. Γιατί, επειδή όταν υπάρξει τέτοιο πρόβλημα, θα είναι ξεκάθαρα χαμηλότερη η αξία της μετοχής από ότι αυτή τη στιγμή. Παρόλο που υπάρχει, αν θέλετε, μια εμπειρογνωμοσύνη, νομίζω ότι αυτή την πληρώσαμε κιόλας, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, από την HSBC, που λέει ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί η οδός της άμεσης εξεύρεσης κεφαλαίων για την τράπεζα. Ακριβώς. Αυτή είναι η καλύτερη οδός. Ναι. Προσκρούει. Ακόμα και αν αυτό θα έχει απώλεια τους υφιστάμενους μετόχους. Τα συμφέροντα των υφιστάμενων μετόχων, των μεγαλομετόχων ή των Ρώσων μετόχων, δεν συνάδουν αυτή τη στιγμή
με τα συμφέροντα των πιο πολλών από εμάς. Από την άλλη, όμως αυτή, ξέρετε, του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Από την άλλη, αυτοί λένε ότι, ναι, κύριοι, εμείς στη δύσκολη ώρα της τράπεζας βάλαμε την πλάτη μας κάτω. Δεν και τη στηρίξαμε και δεν την κλείσαμε. Εγώ θα είμαι γενικός. Συνεπώς, δώστε μας την ευχαίρεια να επενδύσουμε σε αυτό το πράγμα που στηρίξαμε και δεν το αφήσαμε να πεθάνει. Ναι, δεν το στηρίξαν, ήταν αναγκασμένοι. Δεν το επέλεξαν. Είναι κουρεμένοι καταθέσεις που αναγκάστηκαν να γίνουν μέτοχοι. Ναι. Δεν είναι θέμα δικαίου. Είναι θέμα το τι είναι το συμφέρον του μέσου πολίτη στην Κύπρο. Και εσείς λέτε και ότι... το συμφέρον, το καλώς νομίζω συμφέρον των πολιτών είναι να ενδυναμωθεί άμεσα το χρηματοπιστωτικό σύστημα ενδυναμώνοντας την Τράπεζα Κύπρου. Τι λέτε, κύριε Κλήρη, εσείς? Κοιτάξτε, είναι μια λεπτή ισορροπία που πρέπει να κρατήσουμε. Από τη μια, όντως, αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι που υπέστησαν τεράστιες ζημιές στο περσινό κούρεμα. Ναι. Και θα πρέπει να τους, τους δούμε με αυτοροφακό. Από την άλλη, αυτό που προέχει είναι η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Εσείς συμφωνείτε ότι τα συμφέροντα των υφιστάμενων μεγαλομετόχων δεν συνάδουν με τα συμφέροντα του Κύπρου πολίτη αυτή την ώρα? Θεωρώ ότι σίγουρα αυτό που πρέπει να γίνει είναι να προχωρήσουμε όσο είναι δυνατόν πιο γρήγορα στην άντληση κεφαλαίων. Ναι. Αν η στάση των υφιστάμενων μετόχων είναι να καθυστερήσει αυτό, τότε ναι, θα συμφωνήσω. Πρέπει να προχωρήσουμε όσο είναι το δυνατόν πιο γρήγορα για να ξεκαθαρίζει αυτή η κατάσταση. Νομίζω και εδώ είναι που πρέπει δεν να υπάρχει μια κάποια επικινδυνότητα όμως αυτοί οι μέτοχοι να χρησιμοποιήσουν την νομική οδό και να βραχυκυκλώσουν την όλη διαδικασία. Υπάρχει και γι' αυτό είπα ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις ισορροπίες, όχι μόνο και για νομικούς λόγους, αλλά και για λόγους δημόσιας εικόνας. Δηλαδή, δεν θέλουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους που υπέστησαν τεράστιες ζημιές ξαφνικά να βρίσκονται ξανά χαμένοι και ίσως να δημιουργούν μια αρνητική εικόνα για την Κύπρο και στο εξωτερικό. Από την άλλη, κύριε Ζαχαριάδη, υπάρχει και ένας άλλος φόβος. Αυτή η άνληση άρων-άρων κεφαλαίων, με βάση και το τι διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες, ξέρετε, θυμίζει ή μάλλον φέρνει τον κίνδυνο να ξεπουλήσουμε όσο-όσο και να παίρνει άλλους τις μετοχές εκεί που είναι χι αξία, μια αξία διαιρεμένη δια 10, ή δια 20, ή δια 30. Καταρχήν δεν είναι άρων-άρων, είναι καθυστερημένα αυτή η άνληση κεφαλαίων. Αν έχει διαπράξει ένα λάθος το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι ότι καθυστέρησε. Ναι. Τώρα, η τιμή είναι αυτή που καθορίζει η αγορά. Δεν είναι η τιμή που έχουμε στο μυαλό μας, οποιοδήποτε πουλεί ένα ακίνητο ή μια μετοχή ή οτιδήποτε άλλο. Άρα, αν κάναμε όσα έπρεπε να κάνουμε μέχρι αυτή τη στιγμή για τα προβληματικά δάνεια, παραδείγματος χάρη, και άλλα λειτουργικά έξοδα και λοιπά στην Τράπεζα Κύπρου, θα είχε μια καλύτερη τιμή. Αν δεν το έχουμε πράξει σαν μεγαλομέτοχοι 8 μήνες τώρα, τότε έχουμε και εμείς μια ευθύνη για αυτό το πράγμα και η τιμή που θα πάρει η μετοχή μας θα είναι χαμηλότερη. Ναι. Έτσι πάνε τα πράγματα. Δεν είναι το ιδεατό ή η καλύτερη τιμή που θα μπορούσαμε να πάρουμε λόγω και των παραλήψεων αυτών. Άρα, άμεση άνοιξη κεφαλαίων, λέτε εσείς, ναι, επιβάλλεται αυτή την ώρα. Αυτό είναι το δικό σας. Θα ήταν το καλύτερο. Το καλύτερο, θα ήταν το καλύτερο. Εξηγώντας όμως ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου. Η τράπεζα από την 1η Νοεμβρίου πάει στην δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα είχε 6 μήνες να βρει κεφάλαια. Θα ήταν δυσκολότερο τότε, θα ήταν πιο σπάνια τα κεφάλαια και θα ήταν ίσως και χαμηλότερη η τιμή της μετοχής τότε. Από την άλλη όμως, ξέρετε, είναι σαν να λέμε ότι αυτοί που θα βάλουν τα χρήματα τώρα δεν γνωρίζουν τι θα πούνε τα stress test. Γι' αυτό τους θέλουμε να βάλουν τα χρήματά τους τώρα. Ενώ νομίζω, υποψιάζομαι κιόλας, ότι συμβαίνει ακριβώς το ανάποδο. Όχι, νομίζω αυτοί που θα βάλουν λεφτά θα γνωρίζουν πολύ καλά τι θα βγάλουν τα stress test. Γνωρίζουν ότι θα αναλάβουν κάποιο ρίσκο, όμως αυτοί που θα θέλουν να βάλουν λεφτά δεν είναι συντηρητικοί επενδυτές. Είναι επιθετικοί. Γνωρίζουν ότι θα αναλάβουν κάποιο ρίσκο, όμως υπάρχει ένα. Πέραν του αρνητικού ρίσκου, της πιθανότητας να μην πάνε καλά τα πράγματα, υπάρχει μια σημαντική μια πιθανότητα να πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Και να βγάλουν ανέλπιστα κέρδη. Διότι αν αυτή τη στιγμή μια τράπεζα που έχει 50% ίσως μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αν αυτά τα δάνεια αρχίζουν να εξυπηρετούνται, έχει μεγάλη δεξαμενή άντλησης. Αυτό θα μεταφραστεί σε μεγάλα κέρδη. Άρα σε αυτό προσβλέπουν αυτοί οι επενδυτές. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο για μια